Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα ήθελα να κάνουμε μια αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης που είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στην Ελλάδα και θα ήθελα να πείτε αν σας ανησυχεί το υπερβολικό ήρεμο κλίμα που διεξήχθη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει να δει ορθολογικά και ψύχρεμα αυτή τη συνάντηση έχει να πει κυρίως δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι από την τουρκική σκοπιά η συνάντηση είχε κάθε νόημα να είναι ήρεμη και πολιτισμένη, ώστε να δοθεί η εντύπωση στη Δύση ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία απομακρύνεται πάρα πολύ γρήγορα από τη Δύση σε πάρα πολλά θέματα, εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι νατοϊκοί σύμμαχοι, προσπαθεί να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να συνεννοηθεί σε ήπιο κλίμα ακόμα και με χώρες όπως η Ελλάδα που έχει μεγάλες διαφορές. Άρα αυτή η ήπια πολιτισμένη παράσταση εξυπηρετούσε τους επικοινωνιακούς στόχους της Τουρκίας. Και βεβαίως, εάν αυτό οδηγήσει πράγματι, το είναι τεράστιο εάν υπογραμμισμένο, σε μια ήρεμη περίοδο, αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών και βεβαίως της οικονομίας μας, του τουρισμού μας, των εμπορικών σχέσεων κτλ. Το δεύτερο το οποίο πρέπει κανείς όμως να ξεκαθαρίσει είναι ότι αν φύγουμε από τη συζήτηση περί συγκυρίας, γιατί αυτό είπα πριν, έτσι, ότι η συγκυρία ήταν τέτοια που η Τουρκία ήθελε να δείξει πολιτισμένη διάσταση απέναντι στην Ελλάδα και τις διαφορές που μας χωρίζουν. Όταν η συγκυρία αλλάξει, γιατί θα αλλάξει η συγκυρία, τότε αυτό που θα έχει μείνει είναι ότι η Τουρκία δεν έχει καθόλου αλλάξει την ατζέντα της απέναντι σε εμάς. Όλες οι διαφορές παραμένουν και με την πρώτη ευκαιρία υπογραμμίζονται από την Άγκυρα. Και αυτό που πράγματι θα μείνει ως σημαντικό είναι να εξακολουθήσουμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδος, ώστε η ισορροπία ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι τέτοια που να αποτρέπει την Τουρκία από περιπέτειες, και δεύτερον να συνεχίσουμε στην πορεία της εμβάθυνσης των συμμαχιών με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ, με χώρες που μπορούν να βοηθήσουν. Και κάτι τρίτο ως υποσημείωση. Δεν πρέπει να δίνεται, κατά την άποψή μου πάντα, στην ελληνική κοινή γνώμη η εντύπωση ότι μπορούμε να είμαστε τώρα ήσυχοι, να μην εφησυχάζουμε, διότι η συγκυρία είναι αυτή που οδήγησε στην ήπια περίοδο. Όλοι ευχόμαστε η χθεσινή συνάντηση να οδηγήσει σε μια παράταση της ήπιας περίοδου προς χάρη των καλών σχέσεων, της οικονομίας, του εμπορίου και του τουρισμού, αλλά μην δίνουμε τη λάθος εντύπωση στην ελληνική κοινή γνώμη ότι αλλάζουμε σελίδα και κεφάλαιο και δεν ξέρω τι άλλο, όπως λένε κάποιοι, στα ελληνοτουρκικά. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν ισχύει. Το έχετε υποστηρίξει στο παρελθόν αυτό. Πρόσφατα είδα μια εισήγησή σας που λέγατε ότι παρότι ξεκίνησε ο διάλογος αναβαθμισμένος από το 2010, μέχρι σήμερα κοντέψαμε να φτάσουμε στα πρόθυρα σύραξης. Σωστά. Σας προβληματίζει, μάλλον να το πω αλλιώς, πώς βλέπετε πίσω από τις λέξεις αυτή τη φράση που ακούσαμε ότι πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες, για την βασική διαφορά που έχουμε πάντα κατά τη δική μας την άποψη, να πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες για την ανακήρυξη αόρου κεφαλοκρηπίδας? Κοιτάξτε, υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις για να φτάσει κανείς πράγματι να συμφωνήσει με την Άγκυρα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιληθεί η διαφορά. Το βέβαιο είναι ότι η Κεφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ βεβαίως θα συζητήσουμε κάποτε με την Τουρκία, γιατί έτσι γίνεται. Είναι λογικό. Όλα τα άλλα που θέλει εκείνη δεν μπορούμε να και συζητήσουμε και καμία ελληνική κυβέρνηση νομίζω δεν θα πρέπει ποτέ να τα συζητήσει. Οπότε η δυσκολία εδώ είναι η εξής. Ότι για να συζητήσουμε η Κεφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, που βεβαίως πρέπει να το κάνουμε, κύριε, θέτει προϋποθέσεις που είναι δυσθεώρητες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις προϋποθέσεις. Ως προς αυτή λοιπόν τη διάσταση, δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι έτοιμη η Άγκυρα να συζητήσει απομονωμένα η Κεφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Θέλει τα πάντα πάνω στο τραπέζι. Και το 90% από αυτά είναι διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Άρα, καλό είναι το καλό κλίμα. Μακάρι να παραταθεί πολύ για μήνες, για χρόνια, δεν το βλέπω, έτσι αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά μακάρι να γίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει αλλαγή της ατζέντας της τουρκικής. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, όχι για να είμαστε ανήσυχοι, αλλά για να είμαστε σε μια ρεαλιστική κατανόηση του τι σημαίνει στο περιβάλλον μας. Όσο βοηθήσει η χθεσινή συνάντηση στη διατήρηση ενός ήπιου κλίματος, αυτό θα είναι θετικό. Επειδή αναφερθήκατε σε συμμαχίες και αυτή με την Γαλλία είναι από τις πιο δυναμικές που έχουμε γράψει στο πρόσφατο μέλλον. Σωστά. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά, ενώ έχει περάσει τα ψηλά γράμματα, είναι στα σκαριά μια
πολύ μεγάλη συμφωνία σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίως το αμυντικό. Έχει όμως και εμπορικό και οικονομικό και θέματα εξοπλισμών με την Τουρκία και την Αγγλία. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια δυνητική σύμπλευση την ώρα που και η Τουρκία και η Αγγλία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη η οποία, ανάλογα με την οπτική γωνία που τη δει ο καθένας, μπορεί να την κρίνει με διαφορετικό τρόπο. Είναι βέβαιο ότι από τη βρετανική σκοπιά, η Βρετανία ήθελε να ισορροπήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια την πολύ σημαντική, για όλη τη Μεσόγειο σημαντική, γαλλοελληνική, ελληνογαλλική συνθήκη. Η συμμαχία, η συνθήκη αμοιβαίας συνδρομής, αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία και η ελληνική εξοπλισμή από τη Γαλλία είναι πράγματι παράγοντες που αλλάζουν το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στη Μεσόγειο. Και διότι η ποιότητα των εξοπλισμών είναι τρομερή και η Μπελαρά και τα Ραφάλ είναι όπλα, οπλικά συστήματα που έχουν τρομακτικές δυνατότητες. Άρα πράγματι η ισορροπία ισχύως επηρεάζεται στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό ανησυχεί την Τουρκία. Αλλά επίσης και σε πολιτικό και συμβολικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο η Βρετανία το μέτρησε και την προβλημάτισε, γιατί τώρα πια δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όντως είναι σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Πρώτον, ανεξαρτήτως Ελληνίων, τα οποία έχουν τη σημασία τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι τόσο έτοιμη και καλά κάνει, αφού έτσι κρίνει, να μιλήσει με τον Ερντογάν, θα πρέπει να μιλήσει και με την φίλη Βρετανία. Έτσι. Με τη Βρετανία είμαστε φίλοι από τότε που ανεξαρτητοποιηθήκαμε. Ενώ από την διαδικασία μετά το 1821, της ανακήρυξης του νέου, της αναγέννησης του ελληνισμού και της ανακήρυξης του νέου ελληνικού κράτους. Άρα πρέπει να μιλάμε με τη Βρετανία. Εδώ μιλάμε με την Τουρκία, η οποία μας αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία σε μερικές περιπτώσεις, όχι απλά κυριαρχικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, εκεί πρέπει να μιλάμε με τη Βρετανία. Τα Ελγίνια είναι ένα κεφάλαιο, υπάρχουν πολλά άλλα κεφάλαια. Έτσι. Είναι λάθος να επηρεάζονται τόσο πολύ. Τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, οι ελληνοβρετανικές σχέσεις από τα Ελγίνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο επεισόδιο με τον Βρετανό και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λέω γενικότερα ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ, που έρχεται, δεν έχει γίνει ακόμα έτσι, που έρχεται μεταξύ, που έχει προαναγγελθεί και είχε πει Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τουρκία και υπέγραψε ένα προσχέδιο κτλ., δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να συνεχίσουμε να μιλάμε με τη Βρετανία. Αλλά κοιτάξτε, τα πράγματα είναι σαφή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ενδιαφέρεται για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στην οποία η Γαλλία παίζει ευτυχώς ένα καθοριστικό ρόλο. Μαζί με τη Γερμανία βεβαίως, αλλά η Γαλλία είναι η μεγάλη στρατιωτική και πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, αφού η Βρετανία έφυγε. Εκεί είναι το συμφέρον μας, εκεί είναι το μέλλον μας και εκεί πρέπει να εστιαζόμαστε. Έχει αναβαθμιστεί, πιστεύετε, η θέση της Ελλάδος μετά? Και αυτό ίσως και να συνδέεται με την στιγμή που επέλεξε να κάνει την επίσκεψη ο Ερντογάν. Έχει αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδος μετά την αντιδυτική και την αντιισραηλινή στάση του Ερντογάν και σε συνδυασμό με τη ρωσόφιλη στάση που κρατάει στο θέμα της Ουκρανίας? Οι δύο αυτές περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το ότι ενώ η Τουρκία νόμισε ότι και στις δύο μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση της, την πρώτη περίπτωση, Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, το πέτυχε. Στη δεύτερη έχει κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει αναβαθμίσει τη θέση του προς τη Δύση. Έχει βάλει σε απόλυτη διακινδύνευση, στο όριο, έχει φτάσει στα ακρότατα όρια τη σχέση με τη Δύση. Ενώ λοιπόν σε σχέση με Ρωσία και Ουκρανία, η Άγκυρα αναβάθμισε τη θέση της και έγινε ένα είδος γέφυρας και εξακολουθεί να παριστάνει ότι είναι γέφυρα. Στο θέμα του Γάζας, της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς απέναντι στο Ισραήλ και της απάντησης του Ισραήλ, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Η Τουρκία βρίσκεται πλέον στα ακρότατα όρια του δυτικού στρατοπέδου και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός. Αυτό που θα κάνει ίσως κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι έτοιμη να το κάνει ακόμα. Προσπαθεί να απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο ισλαμιστικό ακροατήριο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να σου πω ότι είναι πολύ αφελές αυτό που λένε μερικοί, ότι ο Ερντογάν τα λέει για το εσωτερικό κοινό. Ποιο εσωτερικό κοινό? Ο Ερντογάν απευθύνεται παγκόσμια στο ισλαμιστικό ακροατήριο πλέον όπου γης. Και το κάνει αυτό εν ώψη και της Γάζας, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ορισμένες αραβικές χώρες, η Τουρκία ως γνωστό δεν είναι αραβική χώρα, έτσι έχει άλλη καταγωγή, υπάρχουν μερικές αραβικές χώρες οι οποίες εδώ και χρόνια προσπαθούν προσεκτικά να μειώσουν την απόσταση από το Ισραήλ, να μιλάνε με το Ισραήλ. Ακόμα και η Σαουδική Αραβία. Έτσι, όχι μόνο τα Εμιράτα, όχι μόνο η Ιορδανία, όχι μόνο η Αίγυπτος, αλλά ακόμα και η Σαουδική Αραβία. Το βλέπει αυτό η Τουρκία και προσπαθεί να καλύψει ένα κενό εντός αγωγικών εκπροσώπησης των Ισλαμιστικών θέσεων σε ένα παγκόσμιο κοινό. Οπότε το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση που λες. Στην πρώτη περίπτωση πράγματι αναβάθμισε τη θέση της. Στη δεύτερη περίπτωση όμως,
αποφάσισε να παίξει ισλαμιστικά. Γι' αυτό και είναι στην κόψη του ξεραφιού. Γι' αυτό και θέλει πετυχημένες ήπιες παραστάσεις με χώρες εντός του ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ότι έχει πρόβλημα η Τουρκία. Η Τουρκία είναι σε μια καμπή αυτή τη στιγμή. Και κατά την άποψή μου, το έχω πει στο παρελθόν, θα είναι μεγάλο λάθος στρατηγικής για την Ελλάδα να μπει στη λογική ότι θέλει να συμβάλλει στην προσπάθεια των ΗΠΑ και ορισμένων άλλων χωρών όπως η Βρετανία να κρατήσουν σώνα και καλά την Τουρκία στη Δύση. Η Ελλάδα δεν πρέπει να παίξει αυτό. Δεν λέω ότι πρέπει να τη σπρώξει μακριά, αλλά δεν πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα μέρος του βάρους του να κρατηθεί η Τουρκία κοντά, με υποχωρήσεις, με υποσχέσεις κτλ. Αυτό το θεωρώ κρίσιμο και ελπίζω ότι δεν θα γίνει. Την ίδια στιγμή, έτσι όπως το περιγράφετε, την ίδια στιγμή που το έλλειμμα της Τουρκίας όσον αφορά τη Δύση και τις δυτικές συμμαχίες είναι το κέρδος της Ελλάδος. Γιατί και αυτό που είπατε πριν για την επίδραση που προσπαθεί να κάνει, ας πούμε, να δημιουργήσει ο Ερντογάν μέσω του Ισλάμ, το βλέπουμε και στις δυτικές κοινωνίες και στη Γερμανία, το είδαμε πρόσφατα, αλλά και στην Αφρική που οι πρεσβείες έχουν πολλαπλασιαστεί, οι τουρκικές πρεσβείες στην Αφρική, έτσι δεν είναι? Σωστά. Η Αφρική εδώ και χρόνια προσπαθεί να κάνει μια πολιτικο-οικονομική αλλά και στρατιωτική σε μερικές χώρες με βάσεις δίδυση στην Αφρική. Αυτό είναι ένας άλλος λόγος πέραν της Μεσογείου που η Γαλλία θέλει πράγματι να πετύχει μια ανάσχεση της τουρκικής επιρροής όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και σε όλη την Αφρική. Και άρα εκεί οι απόψεις μας με τη Γαλλία συγκλίνουν σχεδόν 100%. Όμως πρέπει να θυμόμαστε κάτι άλλο. Η Ελλάδα πρέπει, όσο η Τουρκία βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική φάση, να πιέσει την Τουρκία όχι απλά για ήρεμα νερά, αλλά για να περιορίσει την ατζέντα της. Διαφορετικά δεν έχουμε κανένα λόγο για χαμόγελα και για μεγαλοστομίες και για απόψεις του τύπου γυράμε σελίδα και κεφάλαια κτλ. Εάν πετυχαίνουμε ηρεμία στο Αιγαίο, αυτό είναι σημαντικό. Ποιος θα το θέλει? Είναι κανείς, μπορεί να πάμε κάποιοι τρελοί, αλλά οι περισσότεροι σόφρονες Έλληνες θέλουμε, νομίζω, ηρεμία όχι ένα μήνα, ένα χρόνο, 10 χρόνια, 10 αιώνες. Όμως παράλληλα πρέπει να έχουμε το ένα μάτι να αληθωρίζει, να το πω έτσι, στην τουρκική ατζέντα. Και η τουρκική ατζέντα παραμένει ίδια απολύτως όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Θέλω να κλείσουμε την συζήτησή μας με την αναφορά στο Κυπριακό. Πώς εκτιμάτε τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κυπριακό? Είναι σαφές ότι πολύ σωστά ο κ. Μητσοτάκης έκανε την αναφορά που έκανε και απαντώντας σε σχέση με τη μειονότητα που είναι μουσουλμανική βάση της συνθήκης Λοζάνης, αναφέρομαι τώρα στη Θράκη, αλλά και επισημένοντας ότι η ελληνική άποψη παραμένει σαφής, δεν δέχεται την τουρκική προσέγγιση, η οποία είναι η προσέγγιση των δύο κρατών, και αυτό έπρεπε να ελεγχθεί. Και ελέγχθη, και σωστά ελέγχθη. Πάντως και στο τελευταίο το παράδοξο ήταν ότι ενώ μίλησε για τουρκική μειονότητα στη Θράκη ο κύριος Ερντογάν, όταν έκανε μια ανάταξη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρόεδρος χειροκρότησε. Χειροκρότησε με την έννοια, αυτό έχει λίγο προσοχή. Ναι, είναι σαφές ότι ήθελε να τελειώσει ήπια και πολιτισμένα όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά χειροκρότησε με την έννοια, και ήταν νομίζω διπλωματικά σαφές, ότι εντάξει να τελειώνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή χειροκρότησε με την έννοια ότι κλείνουμε έτσι με καλή διάθεση την όλη συνάντηση. Δεν χειροκρότησε γι' αυτό, χειροκρότησε για την όλη συνάντηση για να την κλείσει. Και αυτό νομίζω είναι σαφές. Αλλά θα ξαναπώ ότι αν μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ήρεμης περίοδου, αυτό είναι προς όφελος όλων, στο μέτρο που δεν ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε ισορροπία ισχύως, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε συμμαχίες, γιατί η Τουρκία είναι δομική απειλή. Και όσοι νομίζουν ότι οι δομικές απειλές ξεπερνιούνται με μερικά χαμόγελα και τρία μνημόνια συνεργασίας, τότε απλά δεν ξέρουν τι λένε. Υπάρχει και ιστορία, το έχουμε δει και στο παρελθόν, που έχουμε φτάσει μέχρι και σε κοινές κουμπαριές, αλλά τελικά αυτό δεν απέδωσε κάρπους. Όχι, προφανώς. Κύριε Ελλάδα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Και εγώ για την πρόσκληση, την οποία πάντα, όποτε ο χρόνος βεβαίως επιτρέπει, την αποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά, γιατί η συζήτηση μαζί μας είναι ουσιαστική πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.